Τα προβλήματα των αγροτών της Χαλκιδικής άκουσε ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Κώστας Μπαγινέτας κατά την επίσκεψή του στον ομό. Παράλληλα, ο κ. Μπαγινέτας ενημέρωσε τους εκπροσώπους αγροτικών συνεταιρισμών και τους παραγωγούς του νομού για τις προκλήσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής 2023 έως 2027, καθώς και για τις δράσεις αγροδιατροφής του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Είμαστε εδώ σήμερα και εγώ προσωπικά να συζητήσουμε, να ακούσουμε παραγωγούς. Έχουμε στη συνέχεια τη δυνατότητα, την ευκαιρία να συναντηθώ και με εκπροσώπους των αγροτικών κλάδων, να ακούσουμε θέματα και ζητήματα όπως και στο τουριστικό κλάδο, να τους πούμε το τι έχουμε προσπαθήσει, το τι έχουμε κάνει, πόσο έχουμε βοηθήσει, αλλά και βεβαίως να παρουσιάσουμε και τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που έρχονται. Γιατί ξεκινάει νέα κοινή αγροτική πολιτική, έχουμε επενδυτικά μέτρα στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, στο αγροτικό ΕΣΠΑ, αλλά και στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Οπότε είμαστε εδώ όλοι μαζί να συζητήσουμε και να ακούσουμε και να πάρουμε πληροφορίες και προβληματισμούς, αλλά βέβαια και να τους δώσουμε τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά τους να είναι όσο το πιο προετοιμασμένοι. Γιατί, και είναι και μια σημαντική εικόνα αυτή, διασύνδεση πρωτογενή με τριτογενή τομέα, έτσι. Από την πλευρά τους, οι παραγωγοί κατέθεσαν απόψεις και προτάσεις για διάφορα θέματα που αφορούν κυρίως τις καλλιέργειες και εκτροφές της περιοχής τους. Έχουν ήδη βγει αναγγελίες προκειμένου να κάνουν οι παραγωγοί που πάθαν τις ζημιές τις αιτήσεις τους, να βγουν τα κλιμάκια του ΕΛΓΑ. Έχει δημιουργηθεί ένα νέο θεσμικό πλαίσιο στον ΕΛΓΑ που άμεσα και γρήγορα εντός μηνών, όχι χρόνων πλέον, γίνονται εκτιμήσεις και δίνονται οι προκαταβολές. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει συνεργασία και με το καινούριο σύστημα κρατικής αρρωγής του Υφυπουργού του κ. Τριαντόπουλου. Συνεχίζει συνεργασία και με αυτό. Οπότε έχουν ξεκινήσει από όσο μιλήσει και με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, τον κ. Λιουκουρέτζου, και εννοείται ότι είμαστε εδώ όσο περισσότερο, όσο πιο γρήγορα να ενισχύσουμε τον αγροτικό μας κλάδο, όπως έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Εν ώψη της 86ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η Νέα Δημοκρατία ξεκίνησε κύκλο επισκέψεων στη Δυτική, Κεντρική, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με στόχο την άμεση επαφή με τους πολίτες και την προβολή του κυβερνητικού έργου. Στο πλαίσιο αυτών των επισκέψεων, στον ομό Χαλκιδικής βρέθηκαν ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας και ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνος Μπαγινέτας.